Γελάσαμε και σήμερα. Πού κολλάει αυτό? Λέω το πρωί που με κάνες ρεζίλε με το άλλο μου. Γελάσαμε. Ας είσαι καλά. Του Νίκου ιδέα ήταν. Ήθελα να σου κάνουμε έκπληξη. Θα δοκιμάσεις? Δεν παίζω με δελάκια. Α, δεν το ξέρα. Με τι παίζεις εσύ? Συνήθως με άντρες. Έλα ρε. Κοίτα που έχουμε τα ίδια χόμπι. Παίζεις και εσύ με άντρες? Αναμενόμενη ατάκα. Εντελώς γυναικεία. Ήθελα να ξέρω ποιες είναι οι απόψεις σου για τις γυναίκες. Αυτές είναι οι κουβέντες που τις κάνω με άντρες. Ωραία. Πες πως είμαι άντρας. Τι? Πες ρε παιδάκι μου πως είμαι άντρας και κουβεντιάζουμε για γυναίκες. Να σε δω σαν άντρα δηλαδή. Δεν θα σου είναι και δύσκολο. Μη μασάς. Προχώρα. Με λένε Βασίλη. Λοιπόν, φίλε Βασίλη, η δική μου θεωρία είναι η εξής. Η ζωή είναι μικρή. Είσαι σωστός. Και κυρίως πρωτότυπος. Και επειδή η ζωή είναι μικρή, πρέπει να απολαμβάνουμε κάθε τη στιγμή. Βεντάς λοιπόν μόσες γκόμενες μπορείς, αλλάζοντάς εσά τα πουκάμισα, με πιανείς. Μέσα είμαι. Και όταν καβατζάρεις τα 50, τα 55, βρίσκεις μία Ουκρανή, μία Πολωνέζα, 20, το πολύ 22, την έχεις γκόμενα και καθαρίστρια και μαγείρισα και αργότερα και νοσοκόμα. Έλα ρε μεγάλη. Και δεν μου λες γιατί να σου κάτσει η Ουκρανή, η Πολωνέζα, 20, το πολύ 22. Γιατί η Ουκρανή, η Πολωνέζα, 20, το πολύ 22 θα περιμένει την κουλούρα που θα τη τη φορέσω κάποια στιγμή. Δεν θα την κοροϊδέψω. Οπότε μετά από 20 χρόνια την αφήνω χείρα. Σαραντάρα. Με όλο τον μπερντέ δικό της. Και τη ζωή μπροστά της. Άψογος. Και από παιδιά τι γίνεται? Ας είναι καλά τα νύψια. Και τα παιδιά φίλων. Η λέξη οικογένεια δηλαδή... Τι εννοείς οικογένεια? Ένα ωραίο σπίτι με γκαζόν γύρω γύρω. Ο μπαμπάς, η μαμά, τα μούλικα, το σκυλί, όλοι με το χαμόγελο της ευτυχίας. Τα Χριστούγεννα στολίζουμε δέντρο. Το Πάσχα βάφουμε αυγά. Το καλοκαίρι στη Σκιάθο. Σε πανσιόν, με ημιδιατροφή. Στον έρωτα, δεν πιστεύεις, ε? Ποιος ήρθε? Στο φλερ. Στο παιχνίδι με τον άλλον. Στην ελπίδα ότι για τον καθένα μας κάπου υπάρχει το τέρι του. Πολλά βραζιλιάνικα βλέπεις. Πρόσχε Βασιλιά να μην σου μείνει κανένα κουσούρι. Θα προσέχω, ρε μαγκάκο. Δεν σου τελείωσε τη θεωρία μου. Πρεσβεύω ότι όλες οι γυναίκες είναι λέρες. Αργά ή γρήγορα με τον τρόπο τους θα σου τη φέρουν. Αλλά δεν φταίνε αυτές. Όπως λέει και το σουξέ, έχουν στο αίμα τους την αμαρτία. Όχι ότι είσαι μισογυνής. Εγώ είμαι λάτρης των γυναικών. Μισογύνης είσαι. Και κομπλεξικός. Κεφαλοκράτης. Βασιλάρα, τώρα δεν μιλάς σαν άντρας. Τώρα μιλάω όπως γουστάρω. Πάσου. Εγώ σου άνοιξα την καρδιά μου σαν άντρας προς άντρα. Να σε καλά ρε πέδαρε. Για χαραντάν. Άτσα. Είναι να μην βάλω κάτι στόχο εγώ. Απαπα, κουράστηκα να υπογράφω αυτόγραφα. Έλα, ψωνάρα. Τι κάνουμε, δεν στάζω. Ούτε κι εγώ. Πάμε σπίτι για ένα τελευταίο ποτάκι. Σπίτι σου, με το Λάζαρο και το Ρεπετό. Όχι, όχι, δεν θα είναι εκεί. Θα μείνουν απόψε σε ένα κολλητό. Θα μαζευτεί όλη η παλιοπαρέα για χαρτί. Σίγουρα. Ναι, είναι κανονισμένο από μέρες. Άμα αρχίζουν αυτοί το πόκερ, σηκώνονται μετά από τρεις μέρες. Εντάξει, τότε πάμε. Μισό λεπτό να τακτοποιήσω κάτι επίγον. Με την ησυχία σου. Τώρα δεν θα το σηκώνει το μαλακισμένο. Σήκωσε το παλαβιάρι, σήκωσε το! Ποιος είναι? Γιατί δεν το σηκώνεις, βρε ηλίθιε! Κάτι μύριζα. Πάλι βενζινόκολλα! Όχι, πού να σου εξηγώ τώρα.
Δεν θέλω να μου εξηγήσεις. Ξεκουμπήσου, σε ένα τέταρτο είμαι σπίτι. Μην τυχόν και σε βρω εκεί. Πού να πάω, δεν έχω που να πάω. Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει, εξαφανίσου. Και μην γυρίσει αν δεν πάρει τηλέφωνο. Κατάλαβες. Με γκόμενα, έρχεσαι. Φέρε και για μένα μία. Εντάξει, με τις υγείες σου. Πάμε. Έχεις πολύ όμορφα χαρακτηριστικά. Αν ξέρατε πόσο έξω πέφτετε. Αγία, να σου πω, για την όρασή μου μπορείς να λες ό,τι θες. Αλλά για την αφή μου δεν σηκώνω κουβέντα. Είναι και αυτό το χιούμορ σας που σκοτώνει. Μ' αρέσει το μαύρο χιούμορ, αφού τα βλέπω όλα μαύρα. Μη συνεχίσετε κάτω από το λαιμό, γιατί θα χρειαστείτε 2-3 μέρες για να με ψηλαφίσετε ολόκληρη. Δεν μου λες, μικρή. Έχεις πρόβλημα με το σώμα σου? Εγώ? Κανένα. Οι άλλοι γύρω μου έχουν. Κυρίως οι άντρες. Οι άντρες δεν ξέρουν να εκτιμήσουν τα κορίτσια που αξίζουν. Όχι, πάνω θέμα τους. Εσείς πάλι που το ξέρετε ότι εγώ είμαι κορίτσι που αξίζει? Απ' τη μυρωδιά σου. Έχω και όσφρηση εξαιρετική. Σήμερα ειδικά μυρίζω ψαρίλα. Δυο τσιπούρες τσάκισα. Το θέμα είναι να έχεις μύτη. Να μπορείς να διακρίνεις ότι κάτω από την ψαρίλα κρύβεται μια καρδιά χρυσάφι. Περνάω τόσο καλά μαζί σας. Ναι, αλλά τέτοια ώρα έπρεπε να είσαι έξω. Γλυκιά βραδιά. Τέτοια ώρα τα νιάτα ξεφαντώνουν. Βάζω μουσικούλα και ποτάκια. Δεν θα κάτσω πολύ. Τι ώρα δουλεύεις αύριο? Στις 10, αλλά μπορώ και να παραιτηθώ. Ουσκάκι. Μια σταλιά. Έχω πιο πολύ απόψε. Σίγουρα ο Λάζαρος δεν είναι εδώ, ε. Μα δεν σου είπα. Βέβαια, δεν χάνουμε τίποτα να βεβαιωθούμε. Άρα, σήμερα κληρώνει. Τα δυο μας είμαστε. Το βροντόσαυρο τον πήρε μαζί του. Είναι στο κλουβί του, κοιμάται. Δεν πρόκειται να μας ενοχλήσει. Cheers. Γεια μας. Να είμαστε καλά. Η υγρασία έχει απόψε, σαν να το πάει για βροχή. Ναι, περίεργη βραδιά. Στέλλα, αυτό που σου είπα... Μ' αρέσει όταν βρέχει. Αλλάζει η διάθεσή μου. Εμένα με χτυπάει η υγρασία στο γόνατο. Είχα κάνει μηνίσκο μικρός και φαίνεται... Να αλλάξω μουσική. Σε πειράζει? Όχι, τι να με πειράζει. Α, το δες κι εσύ. Ευτυχώς, γιατί νόμιζα ότι εμένα άστραψε το μάτι μου. Τι έχεις? Τίποτα. Τι να έχω? Τι θες από μένα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις?
Δηλαδή, κάτι υποψιάζομαι, αλλά το ψάχνω. Εγώ ξέρω τι θέλω από σένα. Τι θες, αν μου βρίσκεται? Εσένα. Δεν περιμένω ότι θα το νιώσω ποτέ αυτό, αλλά... Σε αυτή τη ζωή πρέπει όλα να τα περιμένεις. Τίποτα. Έχω μια υπερένταση. Πάλι. Χαλάρωσε. Γιατί να έχεις υπερένταση? Ξέρεις, είναι η πρώτη μου φορά. Σε ποιον τα πουλάς αυτά? Όχι, αλήθεια σου λέω. Δεν είναι η πρώτη μου φορά, αλλά είναι η πρώτη μου φορά με μια κοπέλα σε αυτά τα κυβικά. Ξέρεις, Γρηγόρη, δεν είμαι έτσι. Λέω μαλακίες, μ' αφήνεις να μιλάω. Πώς να σου κλείσω το στόμα? Καλύτερα να φύγω. Όχι, όχι, μη φύγεις. Κάποια άλλη στιγμή, ίσως. Τι έπαθες? Ένα ρίγος με διαπέρασε, ένα ρίγος. Έλα, ηρέμησε. Όχι, μη, τι πας να κάνεις? Θες να με εκδίσεις εσύ? Ναι, όχι, δεν θέλω. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τι θέλω. Πάντως, δεν θέλω εδώ. Πάμε μέσα. Πάμε. Κάπου αλλού, όπου θέλεις, αλλά όχι εδώ. Θες να πάμε στο ξενοδοχείο μου? Δεν ξέρω. Αρκεί να μην μείνουμε εδώ. Αγκαλιάσέ με. Δεν νιώθεις καλύτερα? Χαλάρωσες? Πού θες τελικά να πάμε? Έτσι θα μου μιλάς από εδώ και πέρα με μουγκριτά? Τι περίεργο παιδί που είσαι. Αυτή είναι και η γοήτεια μου. Πάμε μέσα. Άντε, ένα τελευταίο και πάμε για ύπνο. Αστράφτη έξω. Μπορεί να βρέξει. Μυρίζει το χώμα βρεγμένο. Κυραβική. Τι είναι, Χρυσούλα μου? Σε περιμένουν κάτω. Ποιοι? Όλοι. Μαζεμένοι. Τέτοια ώρα. Τι έγινε? Δεν ξέρω. Σε περιμένουν. Πάω να δω τι συμβαίνει. Ο Θεός μαζί σου. Λέγε τι έχει γίνει. Είμαι σίγουρη ότι ξέρεις. Λυπήσου με, κυρία Βίκη. Δεν έχω πράσινη κάρτα. Με ανακάλυψαν. Αυτό είναι. Ανέτα, πρόσεξε, κορίτσι μου, πώς θα το χειριστείς το θέμα. Έλια σου, μητέρα, ξέρω. Ένα ολόκληρο εργοστάσιο παίρνω βόλτα. Η μπετονιέρα θα με τρομάξει. Καλησπέρα. Καλώς τη Βίκη μας. Κάτσε, Βίκη μας. Θέλεις κάτι να πιείς, Βίκη μας? Α, παρτών, ξέχασα. Ο Νίκος μας έχει πει ότι δεν πίνεις αλκοόλ, μόνο σόδα. Έτσι δεν είναι, Βίκη μας? Βέβαια, όλοι μας εδώ μέσα σε έχουμε δει και τα κρασάκια σου να πίνεις και τις μπυρίτσες σου να κατεβάζεις και τα κονιακάκια σου να χτυπάς επάνω με τη θεία Εμιλία. Ο Νίκος είναι κάπως υπερβολικός. Προφανώς. Γιατί μας λέει έρχεται η Βίκη που δεν καπνίζει. Και εμείς βλέπουμε μια θεριά κλου που ανάβει το ένα τσιγάρο μετά το άλλο. Πάντα κάπνιζα. Αλλά όχι μπροστά στον Νίκο. Με μαλώνει. Α, έτσι εξηγείτε. Παναγιώτη, το θέμα το χειρίζομαι εγώ. Ποιο θέμα, παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Και ας μην αναφερθώ στην υπασία που δεν ήμουνα μπροστά, αλλά μου είπαν ότι γέλασα κάθε πικραμένος. Χρόνια είχα να γελάσω τόσο άλλη μια φορά με το λογοθετήδη στο θέατρο. Πατέρα, σε παρακαλώ. Έκανα υπασία, αλλά με πόνι. Σε άντεχε το πόνι. Ανέτα, αρκετά. Δίκησα ήταν ήδη. Παρούσα.
μας χρωστάς κάποιες εξηγήσεις. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε έξω από τα δόντια. Έχεις 30 δεύτερα για να εξαφανιστείς. Και σε 10 προλαβαίνω. Γρηγόρη, με την ευχή μου, γιέ μου. Τι συμβαίνει? Γιατί με κοιτάζεις έτσι, τι θες? I want to know what love is. Aha. Go on. I want you to show me. I know you can show me. It's all time, baby. Don't worry. Δώσε μου 30 δεύτερα. Τι έγινε, πώς πάει, έχουμε κανένα νέο? Θα σε σκοτώσω, μα το Θεό. Απόψε, δεν... Τι είναι αυτό? Όταν με το καλό βάλεις γκολ, θα ανοίξω μια σαμπάνια. Εξαφανίσου. Μπες στο δωμάτιό σου και κλειδώσου. Θα σου πάγω στο λαρίκι. Οκ, καπετάνιο. Μην τα ράβεσαι. Δεν σου λειτουργήσει προπέλα. Πάλι μαζί σας μετά από το διαφημιστικό break. Τι έγινε? Τίποτα, όλα καλά. Η νύχτα είναι δικιά μας. Δεν καταλαβαίνω. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι μας χρωστάς κάποιες εξηγήσεις. Η Ανέτα θέλει να πει ότι... Πατέρα, δεν χρειάζομαι διερμηνέα. Ελληνικά της μιλάω. Ελπίζω παρότι ομογενής να καταλαβαίνει. Τι εξηγήσεις σας χρωστάω? Τι ακριβώς συμβαίνει με σένα και τον Νίκο? Τι πλήση εγκεφάλου του έκανες και σου πρότεινε γάμο? Εγώ του έκανα πλήση εγκεφάλου. Αυτός με πίεσε. Άμα βάλει κάτι στο μυαλό του, τον ξέρετε. Εμείς τον ξέρουμε. Και πολύ καλά, μάλιστα. Εσύ τον ξέρεις ελάχιστα. Εγώ ξέρω ελάχιστα τον Νίκο? Εγώ τον Νίκο τον έχω γεννήσει. Ο Νίκος σε είχε περιγράψει εντελώς διαφορετικά. Εγώ φταίω? Φαίνεται είναι τόσο ερωτευμένος. Με βλέπει αλλιώς. Ο έρωτας είναι τυφλός. Πάψε εσύ που το ξέρεις, υπήρξες ερωτευμένος? Ναι, με σένα. Ο Νίκος μας είχε πει ότι συχαίνεσαι τα σκυλιά. Και εσύ με το δικό μας, μόνο που δεν φιλιάστε με γλώσσα. Δεν συχαίνομαι γενικά τα σκυλιά. Το δικό του δεν άντεχα. Τι σκυλί έχει ο Νίκος? Μία είναι η αγαπημένη ράτσα του Νίκου. Τα Λαμπραντόρ. Α, το ξέρεις. Γιατί, μυστικό είναι? Σωτήρι μου, ζευγάρι είναι, ξέρει ο ένας τον άλλον. Τα ακούγια του, τις συνήθειές του. Τι μουσική ακούει ο Νίκος? Α, δεν έχει πρόβλημα, ακούει τα πάντα. Όχι. Έχει αδυναμία σε ένα συγκεκριμένο είδος.
Εννοείς το κόλλημα που έχει με την τζαζ. Ορίστε, και αυτό το ξέρει. Πώς πίνει τον καφέ του. Καλή, τι είναι αυτά τα πράγματα που ρωτάτε την κοπέλα. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Πώς τον πίνει. Σκέτο. Ούτε ζάχαρη, ούτε γάλα. Την πάτησες. Μέτριο τον πίνει. Στην Αυστραλία τον πίνει σκέτο. Είναι βαρύς ο καφές της Αυστραλίας. Πού το ξέρεις εσύ, έχεις πιει! Μωρό ξεμωρέ, πώς κάνεις έτσι. Τι ομάδα είναι ο Νίκος. Αίματος. Δεν του πήρα και δείγμα. Τι ομάδα στο ποδόσφαιρο. Ατλέτικο Μέλμπουρν. Όχι στην Αυστραλία, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Εμπρός η ΣΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Θέλει και ερώτημα, ΑΕΚ. Ορίστε, και αυτό το ξέρει. Δεν είναι και δύσκολο. Όλο το δωμάτιό του πάνω είναι κυτρινόμαυρο. Και ποιος είναι ο αγαπημένος του ποδοσφαιριστής. Δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Όχι. Ένας είναι. Για έναν τρέχει στο γήπεδο. Α, λες ο... ο... Ποιος. Πες τον καλέ. Ο... Μανολάς. Ο Μανολάς. Δεν παίζει πια ποδόσφαιρο. Α, δεν θα το ξέρει ο Νίκος. Μην του το πούμε του παιδιού και στενοχωρηθεί. Ρε μάνα, σταμάτα και σε τις κοτσάνες. Πρόσεξε πώς μιλάς στη μητέρα σου. Και επιτέλους θα σταματήσει αυτό το λαϊκό δικαστήριο. Πού αποσκοπούν όλες αυτές οι ερωτήσεις. Αποσκοπούν, γλυκέ μου πατερούλη, στο ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την ιστορία. Τι δεν πάει καλά. Αφήστε, ξέρει τι κάνει η Ανέτα. Σε ευχαριστώ. Το σημάδι που έχει στο γόνατο, από τι είναι. Το σημάδι στο γόνατο. Α, λέτε που πέσε με τη μηχανή. Όλα της τα έχει πει. Πώς πίνει το ουίσκι του. Πώς πίνει το ουίσκι του. Καλέ, πώς πίνεις το ουίσκι σου. Σαν τι σε νοιάζει, ποια είσαι. Καλά, θα πω στην τύχη. Με δύο παγάκια. Πώς το πίνει. Δεν ξέρω. Με δύο παγάκια το πίνει, παιδιά, σας το λέω εγώ. Όλα αυτά που μας λες, τα ξέρουν όλοι. Δεν μας λες τίποτα προσωπικό του. Τι προσωπικό του, να σας πω. Δεν ξέρω. Κάτι πολύ προσωπικό του. Που θα το ξέρεις μόνο εσύ. Σωτήρη μου, δεν χρειάζεται να επισέλθουμε στα ενδότερα του ζευγαριού. Αφήστε ησύχητη κοπέλα. Παρατράβηξε το αστείο. Τι να σας πω, δηλαδή. Αν κοιμάται μπρούμητα ή ανάσκελα. Δεν ξέρω. Πες μας κάτι που θα το ξέρει μόνο η αγαπημένη του. Θα σου πω κάτι για τον Νίκο. Μη σου φύγει η κουβέντα. Ωραία, λοιπόν. Αφού επιμένετε, θα σας πω κάτι πολύ προσωπικό. Που προφανώς δεν το ξέρουν όλοι. Σ' ακούμε. Ο Νίκος... έχει κάνει περιτομή. Τι? Τι έχει κάνει? Δεν το πιστεύω ότι ακούω αυτή τη συζήτηση. Συγγνώμη, μ' αναγκάσανε. Ο Νίκος, περιτομή. Γιατί, μωρή, μουσουλμάνος είναι. Την πάτησες. Δεν έχει κάνει. Όχι, έχει κάνει. Με κάποιον άλλον θα τον μπερδεύεις. Σωτήρη! Αποκαλύφθηκε η απάτη, σας το έλεγα. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Όχι, έχει δίκιο η Δίκη. Ο Νίκος μας είχε κάτι ενοχλήσεις πριν 2-3 μήνες και του είπε ο γιατρός εκεί ότι πρέπει να κάνει. Το είχε πει μόνο σε μένα. Ας λήξει αυτή η κουβέντα, δεν αισθάνομαι καλά. Έχετε δίκιο. Σας ζητώ και πάλι συγγνώμη. Καληνύχτα. Είστε απαράδεκτοι. Και κυρίως εσύ. Την πρόσβαλε στην κοπέλα. Εγώ στη θέση. Παρατήστε με. Όλοι. Εγώ ένα δεν κατάλαβα. Αυτή τον έβαλε και έκοψε το πουλί του. Κοιτάς τόση ώρα. Είσαι τόσο όμορφη.
Μόνο αυτό διακρίνει σε μένα. Και τρυφερή και ρομαντική. Και τι άλλο? Και ευαίσθητη. Τίποτα άλλο? Και γενικά χαρισματικός άνθρωπος. Έτσι θα με περιέγραφες δηλαδή? Κάτσε, δεν τελείωσα. Είσαι και... Τι? Καλός άνθρωπος, το πέτυχα? Όχι, άσε, δεν πειράζει. Και φυσικά είσαι και τετραπέρατη. Τι είμαι? Τετραπέρατη, είσαι το πιο τετραπέρατο μουτράκι που έχω γνωρίσει. Το εννοείς? Ό,τι λέω το εννοώ. Είσαι για μένα το πιο όμορφο και το πιο θλιμμένο τοπίο του κόσμου. Τι όμορφο που ήταν αυτό, ξαναπέστο μου. Είσαι για μένα το πιο όμορφο και το πιο θλιμμένο τοπίο του κόσμου. Υπέροχο είναι. Εσύ το έχεις σκεφτεί? Ναι, σε μια στιγμή έμπνευσης. Γιατί με δουλεύεις? Δεν σε δουλεύω. Με δουλεύεις, αφού εσύ μου το πρωτόπες. Εγώ, πότε? Ο μικρός πρίγκιπας. Τι? Ο μικρός πρίγκιπας. Ποιο κράτος? Γιατί με δουλεύεις, γαμώτο? Όχι, αλήθεια, δεν θυμάμαι. Δεν μου στέλνεις email με αποσπάσματα από το μικρό πρίγκιπα? Α, λες για εκείνα τα email. Πού τα θυμήθηκες? Ξενύχταγα μαθαίνοντας τα απ' έξω. Και όταν τη νύχτα θα κοιτάς τον ουρανό, εγώ που θα κατοικώ σε ένα αστέρι, θα σου γελάω. Και θα είναι σαν να γελούν για σένα όλα τα αστέρια. Αυτό λεξί το θυμάσαι? Έλα, σειρά σου τώρα. Γιατί πράγμα? Σειρά σου, πες μου και εσύ ένα απόσπασμα. Όχι τώρα, Γρηγόρη μου. Έλα, όπως κάναμε παλιά. Όχι τώρα, αύριο με τον καφέ. Νιστάζω, μωρέ. Νιστάζει το μωρό μου? Κλείνουν τα μάτια μου. Καλά. Δεν θα σε βασανίσω άλλο. Κοιμήσου. Και εγώ θα σε κοιτάζω. Είσαι τόσο όμορφη όταν κοιμάσαι. Και όταν κοιμάμαι? Υπάρχει τέλος πάντων κάποια στιγμή της ζωής μου που να μην είμαι όμορφη? Καμία. Όταν κοιμάσαι είναι σαν να κατέβηκε ένας άγγελος στη γη και κουρασμένος να μάζεψε τις φτερούγες του και να γύρει να ξαποστάσει. Άντε πάλι, μικρός πρίγκιπας. Όχι, αυτό είναι δικό μου. Καληνύχτα. Να θεμάσαι. Εσύ φταίς για όλα. Ποιος είναι? Ενοχλώ? Τι έγινε, συνεχίζεται η ανάκριση, έφερες τη λάμπα? Ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη. Τσάμπος επιτέθηκα. Συγχωρεμένος. Και μια άλλη συγγνώμη, που σου είπα ότι μπερδεύεις τον Νίκο με κάποιον άλλον. Και πάλι συγχωρεμένος. Και μια τελευταία συγγνώμη. Να σου πω, κουράστηκα να σε συγχωρώ. Και να ξέρεις ότι είμαι άνθρωπος που δεν ζητάει εύκολα συγγνώμη. Το έχω καταλάβει από καιρό. Καληνύχτα. Γιατί τον ζηλεύεις τόσο πολύ τον Νίκο? Τι? Εγώ ζηλεύω τον Νίκο? Σωτηράκι, όχι σε μένα. Για ποιο πράγμα να τον ζηλέψω? Απλώς μου τη δίνεις τα νεύρα. Αλλά δεν φταίει αυτός. Ο πατέρας μου. Μια ζωή το θυμάμαι να μου λέει: δεν μπορείς να μοιάσεις τον αδερφό σου. Ο Νίκος μας πήγε πολυτεχνείο. Ο Νίκος μας βγάζει λεφτά. Ο Νίκος μας αυτό, ο Νίκος μας εκείνο. Τον ζηλεύεις πάρα πολύ. Χαιστικά, ό,τι κι αν κάνει. Ποτέ μου δεν τον ζήλεψα. Ίσα-ίσα τον καμάρωνα. Ποτέ μου δεν τον ζήλεψα. Ποτέ. Ούτε καν τώρα. Τι εννοείς? Τίποτα. Γιατί να τον ζηλέψεις τώρα? Που βρήκε εσένα. Είναι τυχερός γιατί... Εντάξει, μπορεί να μην είσαι ο τύπος μου. Δηλαδή, ούτως ο τόσο.
Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω. Είσαι καλό παιδί. Μ' έκοψες εσύ. Είναι τυχερός που σε κάνει η γυναίκα του. Κι εγώ. Δηλαδή είμαι τυχερός που σε κάνω νύφη μου. Μα κι εγώ βρε είμαι τυχερή που σε κάνω κουνιάδο μου. Καλή όλη μες στην καλή τύχη είμαστε. Μια ευτυχισμένη οικογένεια. Θα συνεχίσουμε για πολύ να δουλεύουμε ο ένας τον άλλον. Γιατί τα έχεις κάνει έτσι σκατά στη ζωή σου. Τρώγεσαι με τον πατέρα σου. Βαριέσαι τη δουλειά σου. Με τον αδερφό σου είσαι σε... Δεν γουστάρω συμβουλές. Έχω μάθει να τα βγάζω πέρα μόνος μου. Όλα μόνος θα κάνεις εσύ. Μη μιλάς. Δεν ξέρεις τι σημαίνει μοναξιά. Εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει μοναξιά. Βρε, εγώ έχω κάνει διατριβή στη μοναξιά. Εσύ έχεις τον Νίκο. Κανέναν δεν έχω. Καταλαβες. Κανέναν. Άντε στο διάλογο. Κοιμάται η πνερού. Breakfast is served, your highness. Πότε ξύπνησες? Πουρνό. Έφτιαξα μια ομελέτα. Να τρώει μάνα. Όχι, περίμενε, μην με κοιτάς, είμαι χάλια. Είσαι μια κούκλα. Μια αγουροξυπνημένη κούκλα. Όχι, δεν βλέπουμε, μην με κοιτάς, φύγε. Βρε χαζούλα. Απ' την ώρα που ξύπνησα, καθόμουν και σε κοίταζα. Γιατί? Έτσι, σε χάζευα. Σαν μωράκι ήσουν. Με τις τσιμπλίτσες σου. Τσιμπλίτσες! Μη μου λες τέτοια. Έλα και θα κρυώσουν οι καφέδες. Παρακαλώ. Βούτα μέσα, κρουασανάκι. Να σου ξεμολογηθώ κάτι. Σ' ακούω, τέκνο μου. Παλιότερα, καμιά φορά, μια-δυο φορές δηλαδή, όχι πολλές, όταν κοιμόμουν με έναν άντρα, είχα το νου μου να ξυπνάω πρώτη και να φτιάχνομαι. Τι εννοείς, να μαστουρώνεις? Όχι, βρε Γρηγόρη. Πλενόμουν, χτενιζόμουν, έβαζα λίγο κραγιόν. Γιατί όλη αυτή η ταλαιπωρία? Γιατί δεν ήθελα να με βλέπουν στα χάλια που είμαι τώρα. Ποια χάλια. Είσαι αληθινή. Κι εγώ το μωρό μου το θέλω αληθινό. Όπως είναι στην πραγματικότητα. Έλα τώρα να του ταΐσω μελετίτσα. Κάνε α. Εγώ θα φύγω σε λιγάκι. Εσύ με την ησυχία σου. Χουζούρεψε. Όχι, θα φύγω. Δεν μένω εδώ μέσα με τον άλλον. Του Λάζαρο. Μην το παρεξηγείς, μωρέ. Είναι ψυχούλα. Κάνε μια προσπάθεια να γίνετε φίλοι. Αυτός έχει φίλους τους κροκόδηλους. Όχι, τον έχεις παρεξηγήσει. Είμαι σίγουρος ότι θα τα βρείτε και θα κάνετε πολύ καλή παρεούλα. Έλα, κάνε α. Δεν θέλω άλλο. Μία, για το φιλαράκι στο Λάζαρο. Thank you.
Και έχει κόκκινο σκουφίτσα. Τι έχεις πάλι? Τίποτα, βαριέμαι. Πάω κι εγώ σιγά σιγά. Κάτσε λίγο, τι έχεις να κάνεις? Δεν θέλω να με δουν οι δικοί σου. Σου πω πει, δεν έρχονται προς τα δω. Μεσολαβεί ναρκοπέδιο. Κάτσε να πιούμε καφέ. Πάμε να πιούμε στην Κηφισιά. Δεν προλαβαίνω. Πρέπει να κατεβώ στην Αθήνα με την αδερφή μου. Δώσ' μου ένα φιλιάκι. Τι ήταν αυτό? Για περίμενα. Και στο πάω να φύγω. Μη μιλάς. Ποιος ήταν? Κανείς. Το σκυλί μάλλον. Ποιο σκυλί? Έχουμε ένα σκυλί πολύ περίεργο. Του αρέσει να χώνει τη μύτη του παντού. Φεύγω. Πώς έτσι? Δεν ξεμπερδεύεις έτσι εύκολα. Τι σε πιες ξαφνικά? Ελεύθερα. Ξύπνησες? Τώρα. Τι κάνεις εκεί? Δεν βλέπεις, έχουμε τουρνουά rapid. Α! Πώς πάει? Μάλλον την παίρνει την παρτίδα. Ξέρεις πως ξεγλιστράει? Σε σαύρα. Άγια σου. Πίσω όμως έχει αχλάδα την ουρά. Χα, τώρα είμαι εδώ. Έχω φτιάξει καφέ, θέλεις? Ναι, με. Και αν υπάρχει καμιά μύγα για το Μίτσο. Μύγα? Ναι, κολάτσεις.
Α, θα κοιτάξω. Στην ψωμιέρα κοίτα. Έχουν φωλιά. Το περίμενα θα κάνεις αυτή την κίνηση. Σωτήρη,